Πάμε εμείς σιγά σιγά τώρα να κάνουμε αυτό που σας προαναγγείλαμε πριν. Να καλημερίσουμε το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο για να δούμε πώς κινητοποιείται, πώς ενεργοποιείται η Εκκλησία γύρω από όλα αυτά. Βλέπουμε απλούς παπάδες. Τους παπάδες του χωριού να τρέχουν οι άνθρωποι να κάνουν τα πάντα με τις δικές τους δυνάμεις, με τους εθελοντές τους, με την Εκκλησία που βοηθάει όπου μπορεί, μοιράζοντας εισίτια, δίνοντας φαγητά, δίνοντας ρούχα. Ό,τι μπορεί η Εκκλησία. Βέβαια. Για πάμε λοιπόν στο Σεβασμιότατο να τον δούμε. Σεβασμιότατε, καλή σας μέρα. Καλημέρα, Σεβασμιότατε. Καλημέρα σας, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα, κύριε Παυλόπουλε. Καλώς ήρθατε. Συμπάθειά μου στους ανθρώπους που δοκιμάζονται από αυτό τα θλιβερά γεγονότα που ζούμε τις μέρες αυτές σε όλη την περιοχή της Θεσσαλίας. Πώς μπορείτε εσείς τώρα, τι ρόλο μπορεί να παίξει η Εκκλησία σε όλο αυτό το κακό, Σεβασμιότατε, σε όλη αυτή την καταστροφή, πώς μπορείτε να κινηθείτε κι εσείς? Ήδη έχει κινητοποιηθεί η Εκκλησία. Ο Αρχιεπίσκοπος μέσω των κοινωνικών δομών που έχει ήδη αποστείλει τρόφιμα και κλινοσκεπάσματα στις Μητροπόλεις οι οποίες δοκιμάζονται στην περιοχή της Θεσσαλίας. Ήδη οι άλλες Μητροπόλεις έχουν ενεργοποιηθεί για να μαζέψουν και τρόφιμα, ξηρά τροφή κυρίως, κλινοσκεπάσματα και νερό που έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η Μητρόπολη μας ήδη έχει στείλει 15 τόνους νερό. Μάλιστα. Α, έχετε στείλει και εσείς ως Μητρόπολη Μεσσηνίας, δε. Μάλιστα. Μάλιστα. 15 τόνους. Την Παρασκευή και το Σάββατο. Μάλιστα. 15 τόνους και θα φύγουν και σήμερα και άλλοι τόνοι. Διότι πρέπει να ενισχύσουμε τους ανθρώπους αυτούς. Πάντα μέσω των Ιερών Μητροπόλεων. Νομίζω ότι όλοι έχουμε ευαισθητοποιηθεί. Δεν είναι καθόλου ευχάριστο τα γεγονότα τα οποία ζούμε. Και η Εκκλησία, όπως είπατε, Σεβασμιότατε, είναι πάρα πολύ οργανωμένη σε όλα αυτά, διότι έχει ένα τεράστιο δίκτυο, το οποίο είναι εν κινήσει διαρκώς. Επομένως, δεν είναι κάτι που το οργανώνετε τώρα εκτάκτως. Δουλεύετε πάνω σε αυτά πάντα, έτσι κι αλλιώς, με ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Βέβαια. Η Εκκλησία έχει δύο πράγματα. Έχει οργανώσει δομές τέτοιες που μπορεί να ανταποκρίνεται στα πλαίσια των δυνατοτήτων της σε όλες αυτές τις ανάγκες. Έχει ένα έντονο δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι εμπιστεύονται την Εκκλησία, και επιπλέον η Εκκλησία ανταποκρίνεται σε όλα αυτά χωρίς να ζητάει τίποτα και χωρίς να εκθέτει κανένα. Ναι, ναι. Προσφέρει είστε από τους θεσμούς, Σεβασμιότατε, Εκκλησία και στρατός, που είναι πάρα πολύ ψηλά στην εμπιστοσύνη του κόσμου. Και βλέπουμε ότι και τα δύο λειτουργούν άψογα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και ο στρατός, είδαμε, όταν ενεργοποιήθηκε ο στρατός, είδαμε πώς ανακουφίστηκε η περιοχή ολόκληρη. Ακριβώς. Και φυσικά με τη δική σας παρουσία παρομοίως. Νομίζω ότι οι τοπικοί Μητροπολίτες από την Πέμπτη Παρασκευή καταβάλουν πάρα πολύ μεγάλες προσπάθειες για να μπορέσουν να απαλύνουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων και επιπλέον να τους συμπαρασταθούν και ψυχικά και αυτό πνευματικά. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο εξίσου, Σεβασμιότατε. Είναι πολύ κρίσιμο εξίσου. Βέβαια. Και επιπλέον οι κληρικοί στις ενορίες τους κάνουν και αυτό το έργο εκτός από όλα τα άλλα έργα. Ναι, ναι. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί είδαν τη ζωή τους να χάνεται, να αφανίζεται. Και είναι άνθρωποι και ηλικιωμένοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τις δυνάμεις να ξαναρχίσουν από το μηδέν. Το κακό είναι ότι η συγκεκριμένη περιοχή και περιφέρεια μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα ξαναδοκιμάστηκε. Βέβαια. Με το ίδιο φαινόμενο. Έχετε δίκιο. Και εκεί που ήταν να πάρουν τα πάνω τους και η γη και τα ζώα και οι επιχειρήσεις και οι άνθρωποι να αναθάλουν, ήρθε ξανά ένα δεύτερο χτύπημα μέσα από λίγο χρονικό διάστημα και τους ξαναέβαλε πάλι πίσω τους πήγε. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους πρέπει να τους ενισχύσουμε. Το άλλο έργο της Εκκλησίας μας, το ιερουργικό έργο, μπορεί να γίνει τώρα μέσα σε αυτές τις συνθήκες, μπορεί να οργανωθεί για να ανακουφιστεί και η ψυχή, όπως είπατε, αυτών των ανθρώπων. Πώς μπορούν να λειτουργήσουν αυτό εκεί γίνεται, οι ιερείς? Γίνεται. Γίνεται ήδη. Οι ενορίες, όπου υπάρχουν ναοί οι οποίοι δεν μπορούν να λειτουργήσουν, θα δημιουργηθούν λιώμενοι ναοί ή θα βρεθούν άλλοι χώροι. Και νομίζω ότι και σε αυτό το τομέα οι Μητροπολίτες θα ανταποκριθούν και θα μπορέσουν να δώσουν αυτό το οποίο πρέπει. Και εμείς από την υπόλοιπη Ελλάδα, ό,τι μας ζητήσουν, θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε. Το λέμε γιατί κάπου έχει ανάγκη κανείς Σεβασμιότατε να κουμπίσει αυτές τις ώρες. Βλέπει όλη αυτή την καταστροφή γύρω του και είναι απαραίτητο ακριβώς. Είναι απαραίτητο. Και προπαντός οι άνθρωποι που δοκιμάζονται από ασθένειες, οι άνθρωποι που δοκιμάζονται από τη μοναξιά,
Φανταστείτε σε ένα σπίτι να είναι ένας άνθρωπος μόνος του. Ξαφνικά να βλέπει το νερό να έρχεται πάνω. Το είδαμε να συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι. Ζευγάρι ηλικιωμένων, μόνος του ένας ηλικιωμένος. Το έργο της εκκλησίας σε ένα τοπικό επίπεδο είναι πολυδιάστατο. Ναι. Στα χωριά μας, Σεβασμιότατε, το ξέρετε κι εσείς από τη Μητρόπολη σας, μένουν πια ηλικιωμένοι μεγάλοι άνθρωποι, άνθρωποι με ασθένειες, άνθρωποι με προβλήματα, άνθρωποι οικονομικά, με οικονομικά προβλήματα. Αυτοί πια μένουν στα χωριά μας. Το ξέρω, το ξέρω. Εγώ αυτό αντιμετωπίζω εδώ και θέλω να σας πω και το εξής, ότι πολλές φορές ο κληρικός, ο παπάς που βρίσκεται στο χωριό, υποκαθιστά την απουσία όλων των άλλων φορέων. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Κάνει τώρα φοβάστε. Να πάει να φέρει φάρμακα, πηγαίνει τους αρρώστους στο γιατρό, φτιάχνει το ταχυδρομείο τους, πηγαίνει τα τρόφιμα. Τι να κάνουμε. Φοβάστε πια ότι μπορεί να έχουμε φαινόμενο μαζικής φυγής, άνθρωποι δηλαδή να αναζητήσουν ένα άλλο τόπο να ξαναστήσουν τη ζωή τους, γιατί ο κάμπος έχει πληγεί από ό,τι φαίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν είναι υπόθεση μηνών. Ίσως για 1-2 χρόνια να μην μπορέσει να σταθεί στα πόδια του ο κάμπος. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά πιστεύω ότι στην ψυχοσύνθεση και στην ψυχολογία των Ελλήνων και κυρίως των ανθρώπων που ζουν στην επαρχία δεν είναι εύκολο να γίνει αυτή η μετανάστευση. Mm-hmm. Μπορεί να είναι πρόσκαιρη στα αστικά κέντρα μέχρι να λυθεί το ζήτημα σε ένα πρώτο επίπεδο, αλλά πάλι θα γυρίσουν να καλλιεργήσουν την γη τους, πάλι θα φτιάξουν την κτηνοτροφία τους, πάλι θα προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αυτό το οποίο αυτή η καταστροφή τους έχει οδηγήσει. Δεν φεύγει κανείς εύκολα από τον τόπο του, Σεβασμιότατε. Όλοι αγαπάμε τον τόπο που γεννηθήκαμε. Δεν φεύγει κανείς εύκολα. Ότι τους ανθρώπους αυτούς πρέπει να τους ενισχύσουν οικονομικά για να μπορέσουν να αποκτήσουν τις βάσεις και τα δεδομένα για να καλλιεργήσουν πάλι την γη τους, για να φτιάξουν την κτηνοτροφία τους, για να γίνουν οι επιχειρήσεις. Δεν είναι εύκολο πράγμα, το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ούτε τα οικονομικά της χώρας είναι τέτοια που να μπορούν κάθε φορά σε μια θεομηνία να δίδεται αφιδώς χρήμα για να γίνονται οι αποκαταστάσεις. Ναι, πρέπει αλλά να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Ναι, και εδώ νομίζω ότι πρέπει η Ευρώπη να καταλάβει το κοινωνικό της ρόλο και το ρόλο της αλληλεγγύης που πρέπει να δείξει. Τώρα, Σεβασμιότατε, να πάμε και στο θέμα των ταυτοτήτων, των νέων ταυτοτήτων, στις οποίες αντιδράσεις καταγράφονται, γιατί και χθες είχαμε συγκέντρωση, συλλαλητήριο στην Αθήνα, βλέπουμε τις εικόνες από το Σύνταγμα. Χθες το απόγευμα. Θα έλεγε κανείς ότι είναι εντυπωσιακό στην ώρα που θρηνούμε τα θύματα της καταστροφής, που ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας έχει γονατίσει από τη θεομηνία, υπάρχουν συμπολίτες που είχαν το μυαλό και τον χρόνο να κάνουν αυτή τη διαμαρτυρία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ακριβώς, πώς τη βλέπετε εσείς αυτή τη διαμαρτυρία? Νομίζω ότι η Ιερά Σύνοδος, γιατί βλέπουμε και μοναχούς να είναι παρόντες εκεί. Καλά, αν είναι μοναχή. Νομίζω ότι η Ιερά Σύνοδος με ένα κείμενο ρεαλιστικό και με ξεκάθαρο τρόπο είπε ποια είναι η στάση της Εκκλησίας απέναντι σε αυτές τις νέες ταυτότητες. Το ζήτημα δεν είναι ούτε θεολογικό, ούτε εκκλησιολογικό, ούτε εκκλησιαστικό, ούτε θέμα που έχει να κάνει με την πίστη των ανθρώπων. Είναι ξεκάθαρο. Αποτελεί ένα δημόσιο έγγραφο. Κάθε φορά το κράτος ορίζει ποια θα είναι αυτή η λειτουργία και η μορφή του δημοσίου εγγράφου και για το οποίο η Εκκλησία δεν έχει κανένα λόγο να πει τίποτα. Μάλιστα. Δεύτερο, το αν υπάρχουν προβλήματα ατομικών ελευθεριών ή προσωπικών δεδομένων δεν είναι θέμα της Εκκλησίας να το λύσει. Υπάρχουν ήδη αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που διευκρινίζουν όλα αυτά τα ζητήματα και εν τη άθλη περιπτώσει όποιος πολίτης νομίζει ότι μπορεί χωρίς συνέπειες να μην πάρει το έγγραφο αυτό, είναι ελεύθερος να το εφαρμόσει. Δεν μπορεί κανείς να το επιβάλλει κάτι. Αλλά αφενός να δοκιμάζεται η χώρα και οι συμπατριώτες μας και οι συμπολίτες μας από μια τέτοια βιβλική καταστροφή και να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι κάνουν περίπατο στο Σύνταγμα για να εκφράσουν τι, την αντίθεσή τους σε κάτι που εξαρτάται πώς θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι το ατομικό τους δικαίωμα. Πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται, Σεβασμιότατε. Δεύτερο, πιο ξεκάθαρος λόγος δεν γίνεται. Έχουμε το δικαίωμα τα ιερά σύμβολα να τα χρησιμοποιούμε με τέτοιο τρόπο, να τα εκοσμικεύουμε, να τα κατεβάζουμε σε επίπεδο κομματικής και πολιτικής χρήσης, ακόμα και τις ακολουθίες. Αυτός είναι ο σκοπός του Σταυρού και της εικόνας
για τη ζωή των χριστιανών, των πραγματικών χριστιανών. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουμε χάσει την πορεία μας και το στίγμα μας. Σεβασμιότατε. Δεν καταλάβαμε ότι από την πανδημία υπάρχουν κάποια πολιτικά και κομματικά μορφώματα τα οποία χρησιμοποιούν το θρησκευτικό συνέστημα του κόσμου για να ενδρεωθούν μέσα στην πολιτική ζωή της χώρας. Πόσο δηλαδή πρέπει ακόμα αυτή η πατρίδα να ταλαιπωρηθεί από τέτοιου είδους ακραίες καταστάσεις που δεν βοηθούν πουθενά. Σεβασμιότατε, με 3.000 άνθρωποι δεν μπορεί να καθορίσουν το μέλλον αυτής της πατρίδας. Ο λόγος σας σήμερα το πρωί είναι κρυστάλλινος. Πιο ξεκάθαρος δεν γίνεται, σεβασμιότατε. Πραγματικά, νομίζω χρόνια έχουμε να ακούσουμε τόσο ξεκάθαρο λόγο από Μητροπολίτη. Και αυτό τον εκφράζει σήμερα το πρωί ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Σας ευχαριστούμε για αυτά τα λόγια, σεβασμιότατε. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Μιλάμε για σοφά λόγια του ανθρώπου.